Και ένα ακόμα πρόσωπο έχει πάρει θέση εδώ στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Είναι ο κύριος Στυλιανός Σκορδίλης, υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης στο νομό Ηρακλείου. Κύριε Σκορδίλη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Κουμαντάκη. Χαιρετώ εσάς και τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά, θα ρωτήσω και εσάς το ίδιο, έτσι μια αναγνωριστική πρώτη ερώτηση. Φαντάζομαι ότι τις τελευταίες ημέρες αλωνίζεται το Ηράκλειο, μιλάτε με κόσμο, πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για ένα νέο κομματικό σχηματισμό όπως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που επιτρέψτε μου προσπαθεί ακόμα περισσότερο να πείσει τους Έλληνες ψηφοφόρους. Ένα πρώτο δείγμα το λάβαμε στις ευρωεκλογές του προηγούμενου μήνα. Βεβαίως. Η απήχηση σε ό,τι αφορά τα όσα πρεσβεύουμε από τους πολίτες του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι μεγάλη και είναι βέβαιο ότι στις επικείμενες εκλογές της 7 Ιουλίου εκείνο που θα σημειωθεί στις κάλπες είναι η έκπληξη για μία ακόμα φορά όπου η Ελληνική Λύση θα αποτιμηθεί ισχυρότερη των προβλέψεων. Νομίζω έχετε ακούσει τους χαρακτηρισμούς κατά καιρούς για τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, και θέλω πραγματικά να ακούσω τις δικές σας απαντήσεις. Έχει χαρακτηριστεί μέχρι και ακροδεξιός, μέχρι άνθρωπος ο οποίος εξαπατάει κόσμο μέσω και της τηλεόρασης και των εκπομπών των οποίων βρίσκεται και δίνει το παρόν μέσα από την τηλεόραση πανελλαδικά. Φαντάζομαι ότι και ο απλός κόσμος έρχεται και σας ρωτάει και θέλει να μάθει απαντήσεις τελικά τι άνθρωπος είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος και αν τελικά το πρόγραμμα με το οποίο απευθύνεται στον ελληνικό λαό είναι αυτό και τίποτα παραπάνω. Το πρόγραμμα με το οποίο απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό, καταρχήν η Ελληνική Λύση θα ήθελα να πω ότι είναι ένα πατριωτικό, δημοκρατικό κόμμα το οποίο υιοθετεί θέσεις και απόψεις οι οποίες είναι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ύπαρξη της δημοκρατίας. Υιοθετούμε την ύπαρξη συνταγματικού δικαστηρίου, ώστε όλοι οι αντισυνταγματικοί νόμοι να τίθενται στο περιθώριο. Υιοθετούμε την σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Εξωτερικών, Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Πολεμικών Αποζημιώσεων, Εθνικού Συμβουλίου για την, για την διαπραγμάτευση των του μη εξυπηρετούμενου χρέους και παράλληλα και κατάθεση αγωγής βάσει του άρθρου 340 του Maastricht, ώστε να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Σε ό,τι αφορά τον γενευλευτισμό, η Ελληνική Λύση προτάσει το δικαίωμα των βουλευτών να έχουν δικαίωμα να αξιολογούν και να έχουν δικαίωμα αυτοδιάθεσης οι βουλευτές και να κρίνουν και να αποφασίζουν με βάση τη συνείδησή τους. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα, όπως θα δείτε, πάντα προτάσσουν τα κομματικά στεγανά και την κομματική πειθαρχία. Αυτή είναι η Ελληνική Λύση, όπου εγώ βλέπω ότι αυτά αφορούν ένα κόμμα το οποίο είναι δημοκρατικό. Επίσης, υιοθετεί την αναγκαιότητα η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη. Κάτι το οποίο δεν ισχύει μέχρι σήμερα. Άρα, πού βλέπει κάποιος ότι η Ελληνική Λύση είναι ένα ακροδεξιό κόμμα? Είναι ένα δημοκρατικό κόμμα όπου έρχεται σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα κόμματα όπου έχουν βαφτίσει κυριολεκτικά την ασυδοσία ως δημοκρατία. Πιστεύετε δηλαδή ότι δέχεται ένα πόλεμο? Ένα bullying δέχεται. Ένα πόλεμο η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι πώς και τα στελέχη που απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια. Βεβαίως και σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα με τις επιστολές του Χριστού, έχει δώσει, θεωρώ, επαρκείς. Είχε δώσει και σε εμάς εδώ απαντήσεις. Έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Και σε ό,τι αφορά και τις πρόσφατες τοποθετήσεις από τους Μητροπολίτες Μεσσηνίας, Ιωνίας και Φιλαδέλφειας. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι στη σελίδα μου, στο προφίλ μου στο Facebook Στυλιανός Σκορδίλης, υπάρχουν διαθέσιμα βίντεο όπου οι πολίτες που μας παρακολουθούν μπορούν να μπουν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι σέβομαι την Εκκλησία ως κόμμα, αναγνωρίζω τη σπουδαιότητα και τη σημασία που έχει η Ορθοδοξία για τον Ελληνισμό, είναι πράγμα αδιέρετο για μας και θέλω ο ιερέας, ο Μητροπολίτης, ο Δεσπότης που βρίσκεται στον Άμβωνα όταν φοράει τα άμφια να υποκλίνεται μόνο στο θείο και σε καμία περίπτωση δεν περιποιεί τιμή να υποκλίνεται σε κόσμιες εξουσίες. Καλό τους πολίτες να μπουν στη σελίδα μου, επαναλαμβάνω, Στυλιανός Σκορδίλης, να δουν
μόνοι τους να δουν βίντεο που είναι αναρτημένα, να δουν με τα μάτια τους, να ακούσουν με τα αυτιά τους για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Περαιτέρω κρίση και κριτική δεν θέλω να ασκήσω. Η άποψη που ακούγεται τελευταία, κύριε Σκορδίλη, είναι ότι όντως η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος, αν καταφέρουν να πιάσουν εκείνο το πολυπόθητο 3% και πετύχεται την είσοδο στη Βουλή, νομίζω αυτό που λέει ο κόσμος είναι ότι θα πετύχουν ένα ισχυρό πλήγμα στον διπολισμό. Ωστόσο, γνωρίζετε και το έχετε ζήσει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε έτσι με τα κοινά και κατά τον πολιτικό σας βίο, διανύουμε πλέον περιόδους που χρειάζονται οι συνεργασίες. Την επομένη των εκλογών, λοιπόν, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου έχει τη γραμμή το να συνεργαστεί έτσι ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη χώρα? Το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη χώρα, κύριε Κουμαντάκη, δεν είναι οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία Νέα Δημοκρατία και ένα Πασόκ Κινάλ, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και η επόμενη συγκυβέρνηση. Τα οποία κόμματα έχουν τον ίδιο κομματικό μηχανισμό που είχαν και στο παρελθόν. Είναι ο ίδιος κομματικός μηχανισμός. Υπάρχει και καταγγελία του κύριου Χρήστου Μαρκογιαννάκη, όπου λέει ουσιαστικά ότι οι ίδιοι κομματικοί μηχανισμοί σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Απλά μετατίθενται, κάποιοι από πίσω έρχονται μπροστά και από μπροστά πηγαίνουν πίσω. Σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους κομματικούς μηχανισμούς, θα πω ότι ευθύνονται για τον οικονομικό μαρασμό, για την κοινωνική εξαθλίωση, για το γεγονός ότι 500.000 νέοι και εσείς είστε νεότατος και θα έχετε πολλούς φίλους οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα βρίσκονται Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αμερική. Παιδιά άξια που έχει επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο για να σπουδάσουν, να βρίσκονται στο εξωτερικό και να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλες χώρες και να λείπουν από την Ελλάδα. Έχει μειωθεί η εθνική μας κυριαρχία. Έχουμε υποστεί μείωση της εθνικής κυριαρχίας και προσβολή της εθνικής αξιοπρέπειας. Νομίζω και ένα από τα μεγάλα θέματα της ατζέντας και της ελληνικής λύσης είναι το θέμα του Μακεδονικού. Έτσι. Βέβαια. Πείτε μου εσείς, πώς μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με αυτούς τους κομματικούς μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν πλήξει σε τέτοιο βαθμό τα ελληνικά συμφέροντα, την εθνική αξιοπρέπεια, την εθνική κυριαρχία, το μέλλον αυτού του τόπου? Θεωρώ ότι θα δώσουμε το χρόνο να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός ότι η συγκεκριμένη πολιτική φορείς, ο βιολογικός τους κύκλος έχει κλείσει και να σηματοδοτήσει την πορεία τους προς το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Θεωρώ ότι έχουν βλάψει αρκετά την κοινωνία μας, έχουν βλάψει αρκετά τη χώρα και δεν επιτρέπεται περαιτέρω να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με την αιτιολογία ότι πρέπει να έχουμε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το ζητούμενο είναι ο ελληνικός λαός να θέσει απλά ερωτήματα τα οποία να απαντήσει, να συμβουλευτεί σοφές λύσεις, να συμβουλευτεί και το θεώρημα του Αϊνστάιν, όπου λέει ότι με τα ίδια υλικά και την ίδια μεθοδολογία το να επιδιώκω με διαφορετικό αποτέλεσμα είναι ουτοπία. Όλα αυτά όρημα να προσέλθει στις 7 Ιουλίου την ημέρα των εκλογών και να ψηφίσει για το μέλλον αυτού του τόπου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όρημα να ψηφίσει για το μέλλον αυτού του τόπου. Και να μην φοβάται, να μην υποκύψει στο bullying και στην τρομοκρατία που έχει υποστεί από τα κόμματα που ευθύνονται αυτή τη στιγμή για την κατάσταση και το αδιέξοδο που έχει έρθει η χώρα, το να υπενήσονται ότι είναι τα μόνα αρμόδια για να μας βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο τα ίδια μας έχουν οδηγήσει οι ίδιοι πολιτικοί εκφραστές. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, από στόματος του Γερμανού αντικαγκελάριου στη Γερμανική Βουλή, όταν ερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν μια χώρα όπως η Ελλάδα που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωζώνης να αποδεικνύεται ότι έχει χαρακτηριστικά χώρας του τρίτου κόσμου, της υποσαχάριου Αφρικής. Και εκεί πιέστηκε και ομολόγησε, κατήγγειλε ο κύριος Ζίγμαρ Κάμπριελ και είπε ότι τα κόμματα που εναλλάχθηκαν στην εξουσία εξυπηρετούσαν, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ, εξυπηρετούσαν ίδια συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, εξυπηρετούσαν την ελίτ που υπηρετούσαν σε βάρος του ελληνικού λαού, με αποτέλεσμα όλα όσα έχουν συμβεί. Άρα εμείς ως ελληνική λύση, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με κομματικούς μηχανισμούς, γιατί οι κομματικοί μηχανισμοί, ως γνωρίζετε καλά, θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν μετέπειτα τη διακυβέρνηση της χώρας. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε εμείς με αυτούς τους κομματικούς μηχανισμούς, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα πρωθυπουργό που προαλήφεται για πρωθυπουργό στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν υπάρχει καταγγελία του κύριου Χρήστου Μαρκογιαννάκη, να λέει
ότι σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο της Siemens, τα δώρα που δέχτηκε 130 με 150 χιλιάδες όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, τα κάλυψε με μεταχρονολογημένα, παρακαλώ, δελτία αποστολής τιμολόγια. Όταν του θέτει Μάλιστα. ερώτημα, το οποίο παραμένει αναπάντητο, με τον τρόπο που θέτει το ερώτημα ο κύριος Χρήστος Μαρκογιαννάκης, πάλι τον επικαλούμε, και τον επικαλούμε όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά ήταν ο ακρογωνίος λίθος της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Είναι γνωστό και όχι μόνο στα Χανιά, αλλά και ευρύτερα στην Κρήτη. Υπάρχει καταγγελία, με τον τρόπο που θέτει το ερώτημα, διαθέτει και την απάντηση. Πώς ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης κατέλαβε υψηλόβαθμη και υψηλόμιστη θέση που κατήχε στην Εθνική Τράπεζα επισημήτη. Γεγονός που δεικνύει ότι τα δεύτερα υπόγεια των κομματικών μηχανισμών Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ Κινάλ δεν έχουν μεσοτυχίες. Ήσασταν κατατοπιστικότατος, νομίζω. Θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Βέβαια, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, κύριε Σκορδίλη, ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά πιέζει ο χρόνος. Όραμα για την Κρήτη υπάρχει εκ μέρους της ελληνικής λύσης. Όσο πιο γενικά λύση, μπορούμε να το δώσουμε. Κύριε Κουμαντάκη, θα σας πω κάτι. Η ελληνική λύση έχει όραμα για την Ελλάδα. Η Κρήτη είναι για μένα, και μορφολογικά αν το δεις, είναι το κεφάλι της Ελλάδος. Είναι ένα νησί που έχει τεράστια δυναμική. Και όταν λέμε τεράστια δυναμική, μπορεί να αποτελέσει ένα διακομετακομιστικό κέντρο και για τους θαλάσσιους προορισμούς, αλλά και για τους εναέριους προορισμούς. Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Ελλάδος σε τουριστικό επίπεδο, σε εμπορικό επίπεδο, μπορεί να ενώσει και στον αγροτικό την Αφρική. Και ο κύριος Βελόπουλος είχε αναφερθεί. Βεβαίως. Μπορεί να ενώσει. Η Κρήτη είναι η γη της επαγγελίας. Θεωρώ ότι την Κρήτη την έχουν κρατήσει σκοπίμως, υποτονική, προκειμένου να ελέγχεται. Η Κρήτη έχει τέτοια δυναμική, ώστε σε ένα δίκαιο κράτος, όταν εξασφαλίσουν ένα δίκαιο, δίκαιο κράτος, όπου οι πολίτες να λαμβάνουν αυτό που δικαιούνται και να αποδίδουν αυτό που υποχρεούνται, τότε η Κρήτη θα ανθίσει κυριολεκτικά. Αυτό έχω να πω. Κύριε Σκορδίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν λίγος ο χρόνος, ωστόσο, να ξέρετε, είναι ακριβώς ο ίδιος χρόνος τον οποίο οφείλουμε να δίνουμε σε όλους τους υποψήφιους που απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια εδώ σε επίπεδο Κρήτης. Καλό αγώνα, καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Μέχρι τις εκλογές. Και ευχαριστώ και το μέσο σας που δίνει το δικαίωμα, δίνει το βήμα και σε εμάς να ακουστούν έστω και για λίγο οι θέσεις και οι απόψεις μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.